Ακόμη μία ήττα χθες για τους διάσημους, στο στρατόπεδο των οποίων έχουν βγει πια τα μαχαίρια. Η υποκριτική είναι ένα πολύ δύσκολο σπορ και μέσα σε ένα παιχνίδι μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο. Γιατί αντί για το Όσκαρ μπορεί να πάρεις το χρυσό βατόμουρο. Θα ήθελα να είναι ο Ντάνος, γιατί αυτούν αξίζει να φύγει. Δεν κρατάς έναν άνθρωπο που κοιτάει την πάρτη του και μόνο. Και γελάγανε όταν τον στείλαμε εκεί και τώρα κλαίνε. Πρώτος καταφέρει να πετύχει ο Μάριος στον Πάσαλο. Σηκώνει και το δεύτερο Πάσαλο και κάνει το 19 για τους μαχητές που παίρνουν την πέμπτη συνεχόμενη νίκη και το έπαθλο της επικοινωνίας. Ένα 5-0. Υπέρ των μαχητών, ίσως τους έκανε καλό οι τέσσερις συνεχόμενες ασυλίες που είχαν, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο τους, την δική τους παραλία. Νομίζω ίσως αυτό να είναι ένα καλό μάθημα και για μας, έτσι ώστε να καθαρίσει, να ξεκαθαρίσει και το δικό μας τοπίο εδώ στη δική μας παραλία. Δεν θέλουν να φανερωθεί η αλήθεια, δεν θέλει μάλλον κάποιος να φανερωθεί την αλήθεια. Και ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι αυτός που δεν θέλει να φανερωθεί η αλήθεια, γιατί αυτός έχει κάνει τα χειρότερα εδώ μέσα. Αλλά έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι, αυτό έχω να πω. Και δεν μπορώ να κάνω ζητώ μαζί του και να λέω όλα καλά, όλα ωραία και μετά να έρθουμε εδώ πέρα και να μην μιλιόμαστε καν και να στρίβουμε και δεν είναι μόνο με μένα, με όλους. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ο Ντάνος που υπέδειξα. Γιατί μέσα στην μυστική ψηφοφορία εγώ ψήφισα τον Γιάννη και ο λόγος που τον ψήφισα ήταν επειδή δημιουργεί εντάσεις καθημερινά στην παραλία. Σου αρέσει να το παίζεις αρχηγός, ακόμα και όταν δεν σου δίνεται η αρχηγία, δικαίωμά σου. Ναι, εντάξει. Σου αρέσει να φωνάζεις, σου αρέσει αν εκείνη την ώρα δεν σου δώσουμε το πιάτο να μας... Εμένα δεν μου αρέσει όταν μου μιλάει απότομα. Δεν ξέρει κανείς γιατί δεν του έχουμε εμπιστοσύνη και τι έχει κάνει. Όχι. Τι έχει κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή τον παρουσιάζουν. Αποχή ίσως. Δεν ξέρω, εγώ μια ζωή στα πλάνα τον βλέπω μόνο του, απομονωμένο. Είναι αποχή, αυτό που ναι, σημαίνει. Να περισυλλογίζεται, να σκέφτεται, να γναντεύει το απέραντο γαλάζι. Εν τω μεταξύ τα αγωνίσματα είναι από τους πιο δυνατούς παίκτες των διασύμων. Δεν είναι και κανένας φλόρος να πεις ότι δεν πάει καλά στα αγωνίσματα. Είναι ναι, και είναι ο αδύναμος κρίκος. Εγώ έχω άλλη απορία. Πού ξέρει η Σόφη ότι εμείς δεν τα ξέρουμε όλα. Γιατί μας έρχονται. Όχι, όχι. Λέει άλλη, ο κόσμος λέει, δεν ξέρει λέει, αυτό λέει, που ξέρουμε εμείς. Ίσως ξέρουν παιδιά και τους δίνουν εικόνα από την παραγωγή ότι το show skis είναι πολύ δημοφιλές, ο κόσμος σας παρακολουθεί και ενδεχομένως ξέρουν ότι και ο Αγγελόπουλος είναι πολύ μεγάλο φαβορί ή τέλος πάντων πολύ ισχυρός παίκτης. Φαντάζομαι. Οι κάμερες δεν γράφουν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Όχι. Οι παίκτες ξέρουν λέει, πότε γράφουν οι κάμερες. Εννοείται, αφού βλέπεις την κάμερα μπροστά σου. Αφού την έχεις μπροστά σου. Θέλω να σου πω, δεν είναι 24 ώρες το 24ωρο. Ξέρουν ότι την ώρα που θα τρώνε θα είναι εκεί, το απόγευμα θα είναι εκεί. Δηλαδή τα λένε στοχευμένα για να δημιουργήσουν μια άποψη. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει ένα μυστήριο. Ο άλλος λέει έχουμε χαρτί υγείας, οι άλλοι λέει δεν έχουμε. Ο ένας λέει πλενόμαστε, ο άλλος λέει δεν πλενόμαστε. Ο ένας ξυριζόμαστε, ο άλλος δεν ξυριζόμαστε. Όχι, ο ένας λέει δεν ξυριζόμαστε, αλλά λένε υπήρχαν κάτι ξηραφάκια. Υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει επικοινωνία. Όσοι είναι μέσα λένε ότι όλα είναι μαύρα κατά μαύρα. Μυρίζουμε, οι άλλοι λέει όχι, μυρίζουμε καρύδα. Δεν βγάζεις άκρη. Μητράκι μου, είναι και στο... Μισό λεπτό. Είναι και στον οργανισμό. Δηλαδή, αν πάνε δύο άνθρωποι στο γυμναστήριο, ο ένας μπορεί να υδρώσει και να μυρίζει άρωμα, ναι. Και ο άλλος μπορεί να υδρώσει και να μυρίζει παστούρμα. Από την ίδια ομάδα, όταν αποχωρούν δύο άνθρωποι και λέει ο ένας ότι βρωμοσκυλάμε και η άλλη λέει ότι όχι, μυρίζουμε καρύδα. Κοίταξε, έχει σημασία πώς βλέπεις τα πράγματα. Αν κάνει να έχει κάνει νελπή στη ζωή σου, μυρίζει καρύδα. Αν έχει κάνει νελπή. Παιδιά, εξαρτάται. Εμένα, ας πούμε, τα πόδια μου, να σου πω και έτσι δεν μυρίζουν. Και αθλητικό να βάλω χωρίς κάλτσες και να τρέξω 5 χιλιόμετρα δεν μυρίζουν. Έχω αυτό το χαρακτηριστικό. Άλλος βγάζει τα παπούτσια του και θες να πας τρία δωμάτια παραπέρα. Κατάλαβε τι λέω. Πρέπει να δημιουργήσουμε για κάποια προϊόντα αυτού του άλλου. Πάντως ρε παιδιά, όπως το τάλκ. Συνήθως μυρίζουμε ό,τι τρώμε. Συνήθως μυρίζουμε ό,τι τρώμε. Δηλαδή, αν φας μια μέρα κακά, δεν μυρίζεις μετά. Κακάο. Κακά, τι κακά να φας. Κακό φαγητό εννοώ, παιδιά. Παιδιού, ας πούμε. Αυτό ισχύει. Άμα φάω αρνί, όντως έτσι είμαι. Άμα φας αρνί, δεν μυρίζεις μετά. Χθες ο Κώστας. Έφαγε μπακαλιάρο σκουρδαλιά. Το Ζαν Λουί. Δεν σου παραπονιέθηκε κανείς μες την ημέρα. Όχι. Πλησίασες κανένας απόσταση αναπνοής. Βέβαια. Το Ελενάκι, γι' αυτό έχει γυρίσει έτσι. Το παλικαράκι αυτό που το έχουν στοχοποιήσει, κακώς το έχουν στοχοποιήσει. Όσο το στοχοποιούν, εντωμεταξύ το ενισχύουν. Δεν το έχουν καταλάβει. Πρώτον το ενισχύουν και δεύτερον χάνουν εκείνη πόντους. Συστρατεύεται υπέρ τον αδύναμο, παιδιά. Τον αδύναμο, κόσμος την αδικία. Την αδικία, ότι τον πιο δυνατό τον στοχοποιείται. Ναι, αλλά όμως, τόσα άτομα και από τις δύο πλευρές να λένε
Όχι και έννοια σου, και μόλις φύγει, αν φύγει ποτέ ο Αγγελόπουλος που θεωρείται δυνατός και φαβορή, θα βρουν έναν άλλον, τον επόμενο. Λοιπόν, δηλαδή όλοι να έχουν άδικο και να έχει δίκιο ο Αγγελόπουλος. Όχι ότι παίρνω μέρος. Ωραία, γιατί δεν μας λένε συγκεκριμένα παραδείγματα τότε. Αφού σου λέει απομονώνεται, θέλει να κάνει τον αρχηγό. Καλά, παιδιά, ο κάθε άνθρωπος έχει το στυλ του. Άλλος του αρέσει μοναχικότητα και μοναξιά και θέλει να περισκέπτεται. Και οι Σόφοι με τη Λάουρα κάνουν κοτσίδες και μπυρι-μπύρι. Τι να κάνουν, δεν αρέσουν. Έχει πιο ηγετικές ικανότητες και επίσης μπορεί να μην αντέχεις να ακούς και πολλές χαζομαρίτσες. Καταλαβαίνεις. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Το βασικό και αυτό. Παιδιά, ο Γιάννης, τον βλέπω και τον λυπάμαι. Έχουν πεταχτεί τα κόκαλά του έξω. Έχει γίνει σαν τον όσιο ονούφριο. Πάρα πρέπει πολύ να έχει χάσει ένα δεκαρί, 10 κιλά. Και αυτό να το βοηθήσουμε το παιδί να επιστρέψει. Δες το να. Παιδιά, το μόνο που δεν έχει αλλάξει είναι τα κόκαλα εδώ στο λαιμό του. Πώς λέγονται, κλίδες, η κλίδα. Είναι πολύ αδυνατισμένος. Και τα χεράκια του και το σπίτι. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει το survivor τόσο καιρό είναι η ρίζα της Λάουρας. Μήπως είναι πολύ ξανθιά και από τον ήλιο. Μήπως είναι το φυσικό της είναι χρώμα αυτό. Αυτό λέω και είναι πολύ ξανθιά και ποιο, από τον το ήλιο. Ποιο, το ξανθό, το πλατινέ, το σαντρέ είναι το φυσικό της χρώμα. Βρε, Ελένη, άμα είσαι στον ήλιο, εδώ εγώ στον ήλιο και μοιάζουν ξανθά. Μέχρι ρίζα θα κάνουν εκεί πέρα και μας δουλεύουν. Τώρα νομίζω. Έχει καταγωγή. Δεν ξέρω αν είναι και η γονέα τη. Μαρίζα ένα μήνα δεν θα είχε βγει. Γι' αυτό και σου εξηγώ. Μπα και ξανθαίνει από τον ήλιο αυτό το μαλλί. Κυρία, δεν νομίζω τώρα να κάθεται. Μην να κλείσουν τα κομμωτήρια να πάμε να κάνουμε όλη φωτοσύνθεση. Σωστό. Μήπως το ένα. Ναι, αλλά θα πάτε και ωραίο ήταν αυτό. Και όλε στον ήλιο. Και η ρίζα να έρχεται στο πλαδινέ. Να σου πω, σαν του λεμούριου. Μήπως βράζουν χαμογελάκι. Ρε παιδιά, μήπως το ένα αντικείμενο που πήρε ήταν δεκαπάζ. Το έχουμε παρακολουθήσει ποιο είναι αυτό το ένα αντικείμενο που πήρε ο καθένας. Δεν είναι ένα αντικείμενο δεκαπάζ, γιατί το δεκαπάζ θέλει. Γιατί ολωνών το μαλλί δεν αλλάζει η ρίζα. Του βουρτσάκι. Μια άσπρη τρίχα δεν είχε κανείς. Ξέρω κι εγώ, δεν έχει άδικο αυτό. Πάντως ξέρει τι μου κάνει εντύπωση η Σόφη Πασχάλη, επειδή την έχω ψηλοσυναστραφεί στο παρελθόν και είναι ένα κορίτσι το οποίο τα έχει βρει με τον εαυτό του και είναι πολύ ισορροπημένο και δίκαιο. Έτσι έχει κάνει τα ίδια μαθήματα. Α, ναι, φαίνεται, και κάνει και γιόγκα, βέβαια. Και το εξασκεί το σπόρ και στον Άγιο Δομήνικο. Μου κάνει εντύπωση που φέρεται τόσο. Έτσι. Που πετάει κακιουλές, ναι, και χαλάει το κάρμα της. Είδες, αγάπη μου, τελικά όταν πρέπει γιόγκα, να γιόγκα, αλλά το κάρμα. Γιόγκα, αλλά η Ελληνίδα από μέσα έτσι, σου βγαίνει. Και τα τσάκρα τα έχει τα τσαλιάσει. Πάμε στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Τα σαμπούργιασε και τα τσάλιασε. Με μια πολύ λιτή ανακοίνωση, δεν ξέρω αν την έχουμε κιόλας να τη δείξουμε, μόλις 2 γραμμών, ο Αντένα ανακοίνωσε το τέλος της λήξης της συνεργασίας του με τον μέχρι πρώτην ως γενικό διευθυντή του Αντένα, Τζόνι Καλημέρη. Θυμάστε ότι φεύγοντας από τον Αλφα, ο κύριος Καλημέρης σχεδόν αμέσως βρέθηκε στο δυναμικό του Αντένα σε πολύ ψηλή θέση. Έκανα ρεπορτάζ και από τις 2 πλευρές. Καταρχήν έχω το θάρρος να πάρω τον ίδιο, οπότε το έκανα χθες το απόγευμα, χωρίς ίχνος θλίψης, λύπης, απογοήτευσης. Μου περιέγραψε μια κατάσταση όπου υπήρχαν κάποιες διαφωνίες. Μου λέει υπήρξαν κάποιες διαφωνίες στη στρατηγική. Και όταν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, για να μην δημιουργούνται εντάσεις, απλά υπάρχει μια κόκκινη γραμμή και λες: OK, διαφωνούμε, φεύγω. Εννοώντας ότι προφανώς ίσως στη στρατηγική για είχε το νέο πρόγραμμα οπτική ή για το πώς εξελίχθησαν κάποια πράγματα φέτος, υπήρχε μια διαφορετική οπτική. Και από το να υπάρχουν εντάσεις, απλά αποφάσισαν να βάλουν μια τελεία στη συνεργασία. Μου είπε μάλιστα ότι δεν. Του λέω: άστα αυτά, του λέω: έχεις κανονίσει το επόμενο σου βήμα. Να τη ανακοίνωση, μόλις 2 γραμμές. Απλήλυτη και απέριτη. Ακριβώς. Του λέω: έχεις κανονίσει το επόμενο σου βήμα. Έτσι είναι οι ανακοινώσεις γενικά. Όταν γράφεται μια ανακοίνωση από το γραφείο τύπου που αφορά ένα μεγάλο στέλεχος του Καναγιούθωρο. Όχι. Συνήθως υπάρχουν και ευχαριστίες, συνήθως υπάρχουν και ευχές για το καλό κατεβόδιο. Υπάρχουν συνήθως ευχές. Όχι, μου φαίνεται λυτή πολύ. Κανένα παιδί στο γραφείο τύπου που καινούριο και δεν είναι. Δεν νομίζω, όχι παιδιά. Ο κύριος Σίδωσε, χωρίς να το τσεκάρει. Ο Κώστας Τσολάκης προείσταται του γραφείου τύπου, που είναι πάρα πολύ εμπειρός, είναι πολλά χρόνια στον Αντένα και προφανώς αποτυπώνει την όποια διάθεση. Και η Φέη Κυριακοπούλου και η Δήμητρα Μπάκα είναι πολλά χρόνια. Περαιτέρω εξηγήσεις, να σου πω κάτι. Ποιον ευχαριστούν πολύ από κάτω? Τον Τζόνι Καλημέρη, εσένα δεν ευχαριστούν? Ποιον? Παιδιά, τα μίντια που μας ενημερώνουν προφανώς ή τους δημοσιογράφους για τη δημοσίευση. Όπως γράφεις κάτω από το mail, ρε Δημήτρη, όταν γράφεις ευχαριστώ πολύ σε ποιον. Ο χύψη επικεφαλής ενός γραφείου τύπου, Δημήτρη μου, όπως ξέρεις, αποτυπώνει αυτό που θέλει ο σταθμός. Δηλαδή, αν ο σταθμός θέλει 10 γραμμές όπου θα περιέχουν ευχαριστήριο μήνυμα, όπως και γίνει με την κυρία Χούκλη, λίγο πριν έρθει ο κύριος Χατζηνικολάου, μια τέτοια ανακοίνωση θα βγει. Αντιστοίχως, δεν είναι επιλογή του χύψη επικεφαλής του γραφείου τύπου το πώς θα τον αποχαιρετήσουν. Τέλος πάντων, εγώ χθες τον πέτυχα, ήταν ακόμα στο γραφείο του. Μου είπε ότι θα βρίσκεται στο γραφείο του για λίγο καιρό ακόμα. Δεν έχει κλείσει κάτι προς το παρόν. Μάλιστα, επειδή ακριβώς από τον Α κατευθείαν βρέθηκε στον Αντένα, σκοπεύει να ξεκουραστεί, να κάνει κάποια ταξίδια στο εξωτερικό που ήθελε να κάνει και για επαγγελματικούς λόγους, να χαλαρώσει και από εκεί και πέρα
Είναι ένας πολύ έμπειρος άνθρωπος, πολύ ικανός και σίγουρα θα υπάρξει επόμενη μέρα. Πολλά. Λοιπόν, μιλάω λοιπόν για τον αντικαταστάτη μέρες πριν.